χωρίς φρεάτιο, χωρίς βάκα. Τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, 20ος αιώνας. Εδώ και μήνες, δημότες στο Καρτερό έκρουαν το καμπανάκι του κινδύνου στους αρμόδιους για τα φραγμένα φρεάτια, καθώς και για τις τεράστιες ποσότητες νερού στην Εθνική Οδό, οι οποίες κατέληγαν στους γύρω δρόμους. Καταρχήν έχω βγάλει όλη νύχτα στα φρεάτια. Όλη νύχτα με την τζουκράνα να τα ξεφράζω, που δεν καθαρίζουν εδώ τα πλάγια. Να καθαρίσουν τα φερτά, ειδικά που κατεβάζει το νερό και φράζει τα φρεάτια. Ακούρευτα όλα. Και να μην. Τι είναι αυτό το χάλι εδώ πέρα. Εθνικός χωρίς να έχει μια βάγκα και φρεάτια, υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει. Να κοντεύω εγώ να είμαι μέχρι εδώ στα νερά. Τι είχαμε ειδοποιήσει την περιφέρεια να έρθει να καθαρίσει τους πλαϊνούς δρόμους, τους παράπλευρους του Εθνικού, πριν τις βροχές αλλά και πριν το καλοκαίρι, και το μηχάνημα το οποίο άλεθε το πριονίδι, γιατί δεν τα μάζευαν, το έκαναν πριονίδι. Το πετούσε από κάτω. Αποτέλεσμα, με τη βροχή όλα να κατέβουν κάτω. Ακαθάριστοι δρόμοι, σκουπίδια, ξερά, πλαστικά, μπουκάλια, όλα να πάνε στα φρεάτια και να έρθει ο αυτός εδρός ο δρόμος να τον δείτε. Όλη η γέφυρα να βρει την Αλεξάνδρου εδώ κάτω και όλη εδώ η Σεκέρη να πάει να βρει την Ανηφόρα κάτω, ήταν κολύμπα. Οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν με την πρόσφατη κακοκαιρία, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και με αρκετές οικογένειες να ζουν εφιαλτικές ώρες. Έμπαιναν τα νερά μέσα. Λάσπη, ακαθαρσίες, κόμματα, κλαδιά. Εγώ με το σκύλο ήμουνα μέσα εγκλωβισμένη, δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε την πόρτα. Ο σύντροφός μου ήταν εδώ και προσπαθούσε να βγάλει τη λάσπη και αυτά, δεν μπορούσε. Παναγία μου, παιδί μου, έκλαιγα μέσα και χτυπιόμουν. Δεν ήξερα γιατί τα παράθυρά μου, δεν μπορώ να βγω από το παράθυρο. Έχω συντεργές. Ότι πλημμυρίσαμε, πλημμυρίσαμε. Ότι πληγήκαμε, πληγήκαμε. Παρακαλώ πάρα πολύ τη πυρασβεστική και κάθε υπηρεσία που μπορεί να βοηθήσει την καθαριότητα του δρόμου και της λάσπης να βγει έξω στους δρόμους. Το αυτονόητο, ο Δήμαρχος, έτσι ακριβώς. Πρέπει να καθαρίσω. Δεν θα περιμένουμε τη σκόνη να γίνει τάλκ να πάει στα παράπλευρα του δρόμου. Οι δρόμοι πρέπει να καθαριστούν με σκαπέτι και παλάμη. Τέλος. Ορίστε. Αυτό το φρεάτιο δεν είναι δυνατόν να τραβήξει αυτά τα νερά του Εθνικού από εδώ, τα οποία πέπτουν. Από εδώ και από εκεί, από τη μια πλευρά και από την άλλη. Απορρέουν τα νερά του Εθνικού δρόμου. Δεν είναι δυνατόν αυτό το φρεάτιο εδώ πέρα 30 επί 40 να τα τραβήξει. Αυτές τις εικόνες παρουσιάζει τμήμα της παραλίας στο Μπρουκ. Από αμμώδες βραχώδες, καθώς εξαφανίστηκε μεγάλη ποσότητα άμμου και με τον ιδιοκτήτη ταβέρνας να καλεί τους αρμόδιους να προχωρήσουν στις αναγκαίες παρεμβάσεις στην περιοχή. Έχουμε πρόβλημα τώρα δεύτερη χρονιά με τα νερά τα οποία έρχονται από τη γέφυρα του Εθνικού εδώ δίπλα. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Για να φύγει τέτοια παραλία εδώ, καταλαβαίνετε τον όγκο του νερού και την απόσταση, τη διάμετρο του νερού που υπήρχε. Εδώ ήταν μια αμμώδης παραλία, βλέπουμε τώρα μόνο πέτρες. Αυτό πέρασε μέσα από το οικόπεδο το δικό μου. Και σήμερα βλέπουν και κάνουν μπάνιο, Εντάξει. Ο Έλληνας είναι Έλληνας. Στον κόμβο της Αλικαρνάσου, δημότες τονίζουν την ανάγκη ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα στα αναγκαία έργα, προκειμένου να μην επαναληφθούν αυτές οι εφιαλτικές στιγμές. Θα πρέπει να μεγαλώσει ο αγωγός των ομβρίων που κατεβαίνει ο μικρός αυτός, να μεγαλώσουν τα φρεάτια και να μεγαλώσει μετά από εδώ η σωλήνα που πέφτει μέσα στην Καζαντζίδη, που η Καζαντζίδη από κάτω, όπως ξέρετε, είναι σκέτος ποταμός. Για να βγουν τα λεφτά αυτά πρέπει να υπάρχει σχέδιο πόλης για να γίνουν. Καταλάβατε. Αν το σχέδιο πόλης καθυστερήσει, τότε πρέπει να πάρει πρωτοβουλία ο ίδιος ο Δήμος, θα το κάνει αυτό το έργο.